Η μεγάλη στιγμή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έφτασε. Απόψε αναδεικνύεται η πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2016. Γαλλία και Πορτογαλία βρίσκονται αντιμέτωπες στο μεγάλο τελικό του Euro. Χιλιάδες οπαδοί θα βρεθούν στο Stade de France στο Παρίσι, αλλά και στις ζώνες φιλάθλων της γαλλικής πρωτεύουσας. Νομίζω ότι θα μας φέρει πιο κοντά. Ο κόσμος θα είναι λιγότερο απελπισμένος και πρέπει να κερδίσουμε μόνο γι' αυτό. Όλοι θα ηρεμήσουν, θα αγαπήσουν ένας τον άλλον, είτε είναι κάποιος μαύρος, είτε λευκός, είτε πράσινος. Όπως έγινε στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1998, λέει ένας κάτοικος του Παρισιού. Μεγάλες προετοιμασίες έγιναν και στο κέντρο της Λισαβόνας. Χιλιάδες άτυχοι που δεν θα βρίσκονται στο Παρίσι θα δουν από εκεί το κρίσιμο παιχνίδι που μοιάζει με μονομαχία ανάμεσα στον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Αντουάν Γκριεσμάν. Οι Πορτογάλοι αισιοδοξούν. Η Πορτογαλία θα κερδίσει. Δεν έχει σημασία αν το σκορ είναι 1-0. Πρέπει απλώς να παίξουν τόσο όσο για να κερδίσουν, λέει ένας Πορτογάλος φίλαθλος. Η Γαλλία έχει κερδίσει το Euro το 1984 και το 2000. Η τελευταία εμφάνιση της Πορτογαλίας σε τελικό Euro ήταν το 2004, όταν γνώρισε την ήττα από την Εθνική Ελλάδος.